Άνοιξαν για λίγο οι ουρανοί στην καρδιά του Ιουνίου και το κακό δεν άργησε να συμβεί. Οι δεκάδες κεραυνοί που έπεσαν στην Ασίγωνιά από την Κυριακή έως και το απόγευμα της Δευτέρας, αν και ήταν ένα πρωτοφανές θέαμα, είχαν ως αποτέλεσμα να κεραυνοβολήσουν δεκάδες ζώα τα οποία βρέθηκαν νεκρά σε πυμνιοστάσιο. Δύο αδέλφια, ο Γιώργος και ο Σταύρος Πλημάκης, όταν έφτασαν στο πυμνιοστάσιο τους λίγο έξω από το χωριό και αντίκρισαν νεκρά τα ζώα τους κάτω από ένα δέντρο, θορυβήθηκαν καθώς το μυαλό τους το μόνο που δεν πήγε ήταν στα φυσικά φαινόμενα που έπληταν την Ασίγωνιά. Βρήκαμε 20 θηλυκά και 20 κρυγιούς κάτω από ένα δέντρο σκοτωμένα. Νομίζαμε πως μας έκανε κανείς ζημιά. Δεν καταλάβαμε στην αρχή ότι είναι από τον κεραυνό, γιατί δεν είδα το δέντρο να έχει κάτι. Τα ψάχναμε, δεν βρήκαμε τίποτα. Όταν χθες το απόγευμα τα δύο αδέλφια έφτασαν στο πυμνιοστάσιο τους, δεν πίστευαν στα μάτια τους με το θέαμα που αντίκρισαν. Μάλιστα χρειάστηκε να καλέσουν και κτηνίατρο από τα Χανιά προκειμένου να τους πιστοποιήσει ότι τα ζώα τους κεραυνοβολήθηκαν. Άμεσα οι δύο κτηνοτρόφοι επικοινώνησαν με τον Ελγά στο Ηράκλειο, κλιμάκιο το οποίο έσπευσε το πρωί στην περιοχή προκειμένου να γίνει αυτοψία και καταγραφή των νεκρών ζώων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία της αποζημίωσης των πληγέν των παραγωγών. Έκανε αυτοψία ο κύριος Ψαρδάκης, να είναι καλά, κατευθείαν ανταποκρίθηκε και μας είπε ότι είναι καθαρά από κεραυνό, γιατί βρήκε και έσκησε και είδε και το κρέας τον όπως έχει μαυρίσει. Το δέντρο που το έχει χτυπήσει ο κεραυνός. Ναι, καθαρά από κεραυνό δηλαδή, δεν είναι από κάτι άλλο. Όπως εξηγεί στο φακό της Κρήτη TV ο Σταύρος Πλημάκης, από την Κυριακή έως και το απόγευμα της Δευτέρας, τα αστραπόβροντα και ειδικότερα οι κεραυνοί έπεφταν ασταμάτητα στο χωριό, κάνοντας κυριολεκτικά τη νύχτα μέρα. Ο ίδιος ωστόσο δηλώνει τυχερός μέσα στην ατυχία του, διότι όπως λέει το πρωί της Κυριακής τα παιδιά του μαζί με τα παιδιά του αδελφού του βρέθηκαν στο πυμνιοστάσιο για να ταΐσουν τα ζώα. Είμαστε και τυχεροί γιατί την Κυριακή είχαν πάει τα παιδιά, τα δικά μου και του αδελφού μου, και το πρωί και το απόγευμα, που έριχνε πάρα πολλούς κεραυνούς. Άμα δεν πάθει κανείς, δεν μαθαίνει. Τα 30 συνολικά πρόβατα που κεραυνοβολήθηκαν κατά καλό καιρό αποτελούν πλήγμα για το εισόδημα των δύο κτηνοτρόφων, το οποίο ούτως ή άλλως έχει συρρυκνωθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας. Η ζημιά είναι γιατί είναι θηλυκά τα οποία ήταν ενός χρονού, μπαίνανε στην παραγωγή τώρα, ήταν 10 κρυγοί που τις είχαμε διαλέξει, ήταν οι καλύτεροι και οι κρυγοί ειδικά τις σκότωσε όλους. Πάντως τα τελευταία χρόνια τα καιρικά φαινόμενα που χτυπούν ανελαίητα την Ασίγωνιά είναι ιδιαίτερα έντονα την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο σε σχέση με το χειμώνα.